σε το χλώμα. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Χριστουγεννιάτικη εορτή των κατηχητικών ομάδων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεβενών. Ξεκινήσαμε καλωσορίζοντάς σας με έναν ύμνο των Χριστουγέννων και με τα Βυζαντινά κάλαντα από την νεανική πλέον χοροδία που υφίσατε στη Μητρόπολη μας και στην πορεία θα δείτε ότι πολλά πρόσωπα παιδικά θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν. Κανονικά η θέση μου αυτή τη στιγμή είναι από το πανηγυρικό της ημέρας, αλλά βλέποντας όλες τις μέρες την προσπάθεια των παιδιών, τον αγώνα τους, την γλυκύτητα με την οποία προσεγγίζουν τα Χριστούγεννα, η σκέψη πήγε ότι όσο λιγότερα μιλάμε εμείς οι μεγάλοι αυτές τις μέρες και όσο περισσότερο αφήνουμε τις παιδικές φωνές, τα παιδικά πρόσωπα να μας μιλήσουν για τη γέννηση του Χριστού, τόσο καλύτερα για όλους μας. Και τούτο γιατί έχουμε αποδείξει μεγάλοι πως δεν αναγνωρίζουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει πραγματικά γένα Χριστού. Μπορεί να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, αλλά χωρίς ουσιαστικά τη γένα του Χριστού. Γιατί αν βάζαμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, σαφώς και ο κόσμος μας θα ήταν πολύ πιο όμορφος. Γι' αυτό και αναζητούμε όλοι τις παιδικές φατσούλες, αλλά και την παιδική μας αθωότητα όταν φτάνει αυτός ο καιρός. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι κατεξοχήν έχουμε χάσει την αθωότητά μας. Και έχουμε χάσει την αθωότητά μας γιατί βγάλαμε τον Χριστό από τη ζωή μας. Ας μην πω περισσότερα όμως, η μέρα σήμερα είναι των παιδιών και ας αφήσουμε αυτά με τα μηνύματά τους, με τα ποίηματά τους, με τα θεατρικά τους, με τα τραγούδια τους, με τους ύμνους, με τις γλυκύτατες ατέλειες που θα μας χαροποιήσουν όλους, να μας μιλήσουν για την γέννηση του Χριστού μας.